είμαστε περήφανοι που φέτος που δεν υπάρχουν και ζητήματα, θα έχουμε μια διοργάνωση η οποία πιστεύω θα είναι σημαντική. Για την οποία να πούμε δύο κουβέντες, γιατί οι τηλεθεατές μπορεί να μην γνωρίζουν, να ακούν συνέργεια, 27, τι ύφος και τι ταυτότητα έχει αυτή 26, η έκθεση. 26-27 Μαΐου, ναι. Συνεδριακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη. Θα υπάρχει μέρημνα για τη μεταφορά του κοινού αδαπάνως από την Καβάλα προς την Νέα Καρβάλη, προς το εκθεσιακό και η επιστροφή. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο είναι μια διοργάνωση, η οποία δεν είναι ακριβώς μια έκθεση. Είναι μια προσπάθεια προβολής των προϊόντων που παράγονται, των επωνύμων προϊόντων της περιοχής μας, και μια προσπάθεια να μπορέσουμε να κάνουμε να έρθουν σε επαφή η παραγωγή με την κατανάλωση. Δηλαδή, θέλουμε, και τις άλλες φορές το προσπαθούσαμε και φέτος θα το προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο, να φέρουμε σε επαφή τους μεγαλύτερους ξενοδόχους της περιοχής, έτσι ώστε να διαλέξουν και να εντάξουν στα προγράμματα και στα μενού των ξενοδοχείων τους επώνυμα προϊόντα τα οποία είναι της περιφερειάς μας. Mm-hmm. Όπως εντάσσουν και επώνυμα κρασιά. Όπως θα πρέπει ο επισκέπτης μας να εξοικειωθεί και με τα επώνυμα λάδια και με όλα τα άλλα τα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Δεν υπάρχει καμιά άλλη πόλη που αν πάτε στη γείτονα Τουρκία θα δείτε τόσες φορές να γράφεται το όνομά της, όπου και να κοιτάξει, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στην Ανδριανούπολη, είτε στην Κεσάνη, και το οποίο θα διαβάσει και στη Σιλίβρια, το Καβάλα Κουραμπιγέδας. Είναι αρκετά τα ζητήματα και αρκετά τα θέματα τα οποία μπορεί να βάλει κανείς στο τραπέζι σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Επειδή αναφερθήκατε στην Τουρκία. Πάντως, ναι. Θέλω πάντως να το επαναλάβω, ναι. 26-27 Μαΐου, και θέλω να το επαναλάβετε κι εσείς πολλές φορές, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης, από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, με πολλές εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, με πολλά μαγειρέματα, χωρίς εισαγωγικά η λέξη, εννοούμε κυριολεκτικά τη μαγειρική. Θα έχει και μια ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν κάποια θέματα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα και θα είναι μια εκδήλωση η οποία θα είναι σημαντική. Και μάλιστα θα έχουμε την ευκαιρία μεθαύριο που επίκειται και η επίσκεψη της αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού να την ενημερώσουμε σχετικά. Έχει κλειδώσει η ημερομηνία για την κυρία Κουντουρά. Νομίζω ναι. Είναι? Είναι 26-27. 26, α, θα είναι και στην έκθεση συνέργεια οπότε. Όχι, έχει, είναι Απριλίου. Α, Απριλίου. Είναι ένα μήνα πριν την έκθεση. Α, μάλιστα. Ναι.